Επομένως, αφού εμείς γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τη Γραφή και τους Πατέρες αυτό αποτελεί χάραγμα Αντιχρίστου, ακριβώς αποκλειστικός λόγος είναι για να σφραγίσουν όλα τα προϊόντα. Τώρα πάντα ότι μας τα δίνει ο Αντίχριστος και όχι ο Χριστός. Η τυχούσα ειρωνία. Ότι ο κοσμοκράτορας δεν είναι ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Χριστός που σταυρώθηκε και ανέστη δι' ημάς, αλλά θέλουν κάποιον άλλον Αντίχριστο να μας φέρνει ως νέο Μεσσία. Και μας τον προετοιμάσουν με τη σημαία του το 666. Πάρτο στο UPC, πάρτο στα προϊόντα, πάρτο και στις κάρτες, πάρτο και στις ταυτότητες. Πού πάμε λοιπόν. Αφελώς να σας πούμε ότι έτυχε να είναι κάποιο τυχαίο νόμο, το βάλαμε σαν οριοθέτηση, θα τα πούμε θα ήθελα... Αλλά μόνο αυτά, επειδή ξέρω σε προηγούμενη εκπομπή που είμαστε μαζί, είχαμε καλέσει και νομικό τον κύριο Περάκη και... Στην περασμένη εκπομπή είχατε καλέσει... Τον πατέρα Φωτόπουλο, τον πατέρα Λάμπρο. Που ήταν νομικός, σωστό. Θα σου πω εγώ κάτι απλό. Γιατί είχα και στο νομικό είχα ένα αντίλογο και ρώτησα κατά πόσο υπάρχει επί της ουσίας ή το γραμμένο στον τύπο. Αν τυχόν πιάσουμε απλά και μόνο επί της νομικής του νομικού τύπου, μπορώ να πω κάτι απλό. Αν τυχόν πούνε ότι και τι σε ενοχλεί τα τρία εξάρια, ρωτώ εγώ τότε. Γιατί μας ενοχλεί ο ήλιος η Βεργίνα σαν τον έχει ο Γκριγκόροφ. Εκεί μας ενοχλεί. Γιατί είναι συνειδησιακό εθνικό πρόβλημα. Και λέμε, μπορεί να σφετεριστεί τον ήλιο της Βεργίνας που είναι ο σχορεμένος ο... Πού τα ανακάλυψε ο... Ο Ανδρόνικος. Ο Ανδρόνικος, μάλιστα. Λοιπόν, και ευτυχώς που έτυχε να είναι και τότε. Λοιπόν, αυτό είναι σύμβολο και ενοχλεί τη συνείδηση του ελληνικού λαού. Τα τρία εξάρια που δεν έχουν κανένα νόημα, τα βάλανε είτε αρέσει είτε δεν σ' αρέσει παντού σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμία εξήγηση, και ειρωνικά λένε και τι σε ενοχλεί. Εμάς μας ενοχλεί. Σαν σύμβολο. Ακριβώς. Γιατί δεν δεχόμεθα τέτοιο σύμβολο που... Θέλω να πω λοιπόν ότι χρειάζεται μια λεπτομερή εξήγηση. Που είναι σφραγίδα τροποντινά, όπως είναι ο Σταυρός του Χριστού, αυτό το σύμβολο είναι τροποντινά το σύμβολο, η σημαία του Αντιχρίστου. Δίνω μια εικόνα στους θεατές, επειδή διαβάσετε θεολογικά κείμενα και σαφώς είναι στην αρχαΐουσα ή κάποια δεδομένη καθαρεύουσα. Και έδωσα μία εικόνα, γι' αυτό το τράβηξα λιγάκι. Λοιπόν, ας καταλήξουμε. Οι κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, μας δείξατε, δεν φάνηκε καλά φυσικά, γράφεται πάνω το barcode, γράφεται το barcode, με barcode και με συζαρισμένο νούμερο γράφεται αυτός ο ΆΜΚΑ, που είπαμε ότι είναι και φακέλωμα και δεν γνωρίζουμε τι άλλο ακριβώς μυστικό μπορεί... Για το φακέλωμα είχα μιλήσει την περασμένη φορά ότι μπορεί, όχι λέω για την κάρτα αυτή. Επομένως, αν αυτή η κάρτα τώρα διαδίδεται και γίνεται υποχρεωτική και λέγονται ότι από το ερχόμενο θα είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες, εμείς τους ρωτάμε, μας θέτουν όρον να αποθάνουμε ή να ζήσουμε? Δηλαδή, αν δεν πάρουμε την κάρτα, δεν μας δώσουν ψωμί να φάμε? Έχουν το δικαίωμα αυτό? Εγώ δεν θέλω να πάρω την κάρτα αυτή. Γιατί έχει ΆΜΚΑ. Τι ΆΜΚΑ, τι ΕΚΑΜ. Εγώ δεν θέλω να πάρω την κάρτα αυτή. Γιατί δεν θέλω να δω τον μπαρκό το οποίο χαράζουν επάνω. Δεν ξέρω αν βάλουν και 666 ή δεν βάλουν. Δεν με ενδιαφέρει αν βάλουν ή δεν βάλουν. Όταν βλέπω εγώ barcode, το συνδυάζω πάντα με το 666. Έχουν δικαίωμα λοιπόν να μας δημιουργούν αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Έχουν δικαίωμα λοιπόν, έχει δικαίωμα η πολιτεία. Αντί να εξυγχρονίσει τον πολίτη, ναι. Αντί να τον ανακουφίσει, να τον βάζει σε αυτά τα διλήμματα και να του λέγει, αν θα πάρεις την κάρτα θα έχεις ιατρική περίθαλψη, θα έχεις φάρμακα, θα έχεις σύνταξη, θα έχεις μισθό, θα έχεις τόσες άλλες απολαύσεις και θα ευνοείσαι. Αν δεν πάρεις την κάρτα πεθαίνεις από την πείνα. Και τι θα πει τότε, ποιο ηθικό πρόβλημα και κοινωνικό έχει να αντιμετωπίσει η μάνα όταν πει έχω ένα παιδί, δύο παιδιά, τρία, πέντε παιδιά? Την φέρουν λοιπόν να κάνει συμβιβασμού συνειδήσεως. Να παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως και υπάρχουν μητέρες που λένε δεν παίρνω την κάρτα, πότε, ας πεθάνουν τα παιδιά μου. Λέγει μια γερόντισσα συνταξίουχος, αν μου φέρουν την κάρτα θα τους πετάξουν στα μούτρα και ας πεθάνουν από την πείνα. Λοιπόν, τι προβλήματα έρχονται να δημιουργήσουν στον ελληνικό λαό? Γιατί μας λένε ότι είναι λοιπόν υποχρεωτική η κάρτα? Θα έχει τον ΆΜΚΑ το ενίο αυτό κωδικό αριθμό της ασφάλισης φόρου ζωής? Γιατί μας λένε υποχρεωτική ταυτότητα με πολυπλοκότερα, θα λέγαμε, συστήματα, απαράδεκτα σύμβολα και λωρίδες φακελώματος? Γιατί μας απασχολούν με αυτά τα πράγματα? Γιατί μας ταλαιπωρούν? Γιατί δεν μας εξυγχρονίζουν χωρίς να μας θίγουν τις προσωπικές μας ελευθερίες, χωρίς να μας φακελώνουν,
χωρίς να μας προσβάλλουν με χαράγματα και άδειλα και κρύφια σύμβολα. Γιατί είναι υποχρεωτικό αυτά τα πράγματα? Ποια κέντρα αποφάσεως τα επιβάλλουν αυτά? Αν ρωτήσετε τα σχετικά υπουργεία, δεν ξέρουν τίποτα. Άρα κάποιοι κρύβονται πίσω. Οι οποίοι τα ετοιμάζουν αυτά, τα προωθούν, αγνοείται ο λαός. Μιλήσαμε επανειλημμένως για αντίδραση της Συνόδου, του Αγίου Όρους, των όλων των φορέων, όλων των μορφωμένων, όλων των χριστιανών και σε μεγάλες πάνδημες εκδηλώσεις. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτοί προχωρούν και έχουμε τεκμήρια ότι και οι ταυτότητες ετοιμάζονται? Έχουν ήδη δοθεί τα χρήματα, το εφάπαξ χρηματικό ποσό για την ετοιμασία των υπολογιστών και την επεξεργασία των στοιχείων και την καταγραφή και επεξεργασία. Γιατί δεν μας λένε την αλήθεια? Γιατί δεν κάνουν ένα διάλογο? Γιατί δεν βάζουν ένα όριο? Απλούν, όσοι θέλετε πάρτε ηλεκτρονική ταυτότητα. Όσοι δεν θέλετε έχετε δικαίωμα να ζήσετε και με μη ηλεκτρονική. Και έπειτα λέει δεν θα ταξιδέψεις να δεν πάρεις την κάρτα, δεν θα ταξιδέψεις να πάρεις το διαβατήριο. Γιατί μας θέτουν αυτά τα όρια? Γιατί μας συνθλίβουν κάτω από αυτές τις απειλές και από αυτά τα πράγματα και μας θέτουν τόσα θέματα? Βέβαια δεν ολοκληρώσαμε και σήμερα. Πληροφορούμεθα μάλιστα ότι πάνε πάρα πέρα. Θα τα πούμε αυτά στην επόμενη εκπομπή, κύριε Σταμάτη. Έχουν φτάσει στο σημείο ώστε να θέλουν να σφραγίσουν και τα νήπια με ένα μικρό τσιπ που το βάζουν με υποδόρια στο σωματάκι του μικρού παιδιού, ώστε να αποτελεί αυτό με τον μπαρκόντ μάλιστα. Γίνεται, αυτό γίνεται εύκολα, εύκολα και γιατί έχουν κάνει πειράματα σε με, ζώα, με σκοπό. Με και τις μέλισσες, ναι, έχουν ήδη, ναι, σφραγίσει μέλισσες. Θα το ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ναι, με σκοπό δηλαδή να ελέγχουν το άτομο, το πρόσωπο. Πού βρίσκεται, πού στέκεται. Δείτε να μην κλαπεί. Αυτός είναι λόγος. Μην κλέψουν το βρέφος που γεννήθηκε και να το βάλουν υποδόρια αυτό το μικροζιπ με το barcode ώστε να το ελέγχουν με το κομπιούτερ που βρίσκεται, τι κάνει, τι φτιάχνει. Και τελικά τον άνθρωπο θα τον κάνουν τι δηλαδή? Ένα ρομποτάκι το οποίο θα παρακολουθούν από οπουδήποτε βρίσκονται αυτοί οι εγκέφαλοι, για να τον στενεύουν και να μην τον αφήνουν ελεύθερο να εκφράσει την άποψή του και την αντίρρησή του. Έχουμε δημοκρατία ή δεν έχουμε? Τι θα δημιουργήσουμε? Μήπως πάμε, αγαπητοί τηλεθεατές, να δημιουργήσουμε την υπερδικτακτορία του Αντιχρίστου, ενός κοσμοκράτορα? Και έχουμε έναν Αντίχριστο, τον Πάπα στο Βατικανό, έναν Αντίχριστο πλανητάρχη θρησκευτικό, που μας δημιουργεί τα προβλήματα και στην Ήπειρο. Και το εκκλησιαστικό θέμα εδώ λένε ότι έχει μεγάλη μερίδα το Βατικανό για αυτή την κρίση. Και λυπούμεθα γιατί κάποιοι ρασοφόροι, υψηλά ιστάμενοι, δεν εννοούν να καταλάβουν ότι τέλος πάντων πρέπει να μας απασχολήσουν και άλλα προβλήματα εκτός από αυτό των υψηλών θρόνων. Πρέπει να μας απασχολήσουν προβλήματα ταυτοτήτων, καρτών, μακεδονικό, θρακικό, βορειοπηρετικό, κυπριακό, προβλήματα ορθοδοξίας, υπάρξεώς μας. Λοιπόν, πώς μπορούμε εμείς να ησυχάσουμε όταν κινδυνεύουμε να γίνουμε, θα λέγαμε, ρομποτάκια που θα καταργηθεί το πρόσωπό μας? Αλλά ας πληρώσουμε στην επόμενη. Ναι, αλλά ο λαός, σας πληροφορώ κάτι, ότι πολύ μεγάλη μερίδα λόγου έχει εξαγριωθεί για το δούλεμα που γίνεται, όπως και με τους δωρητές οργάνων σώματος, που πλέον έγινε βούκινο παντού, εφημερίδες μέσα ενημέρωσης, για το περιβόητο εμπόριο ανθρώπων δωρητών οργάνων σώματος. Και σε έχει εξαγριωθεί με κάθε... Θα δούμε σε ειδική εκπομπή αυτό το θέμα. Έχει υπάρξει μεγάλη στο λαό ανησυχία σε κάθε δικαιοτομιστικό και δεν κοιτάνε τίποτα με καλό μάτι πια. Δηλαδή, χάνεται ένα παιδί. Yeah. Και το βρίσκουν με ένα νεφρό. Αν το βρουν, είναι πολύ σπουδαία δουλειά. Τα περισσότερα δεν τα βρίσκουν για τα τεμαχίδια. Χάριν διός δηλαδή. Τα τεμαχίδια. Αλλά περί αυτού θα δούμε σε ειδική εκπομπή. Το θέμα μας παραμένει. Οι ηλεκτρονικές κάρτες και ταυτότητες λοιπόν είναι εξυγχρονισμός ή απειλή? Και ρωτάμε αυτό το κράτος. Πού μας οδηγεί? Τα βρήκε έτοιμα από τους προηγούμενους. Αυτοί τι θα πράξουν? Είχαμε το 87 μια επιχείρηση να σφραγιστούν και τα νήπια ακόμα. Με καμ. Και τα υπόλοιπα. Τώρα τι θα κάνουμε? Δεν έχουμε αλλάξει? Δεν θα διορθωθούμε? Ας ευχηθούμε και η Εκκλησία, όπως έχει πάρει εντολή από τη Σύνοδο, όλες οι Μητροπόλεις να δραστηριοποιηθούν και όλοι οι κληρικοί και όλοι οι φορείς, οι πάντες, να δούμε τι θα κάνουμε με το πρόβλημα αυτό. Δεν μας περιμένει. Οι κάρτες διανέμονται. Οι ταυτότητες ετοιμάζονται. Τι θα κάνουμε λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές? Θα δεχθούμε αντίχρηστα πράγματα ή θα δεχτούμε να καταργηθεί το πρόσωπό μας και η σφραγίδα του βαπτίσματός μας? Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και εσάς και Σταμάτη που ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ. Χαίρετε.